Πάμε να δούμε λοιπόν, να συνδεθούμε με την Ενετική Λότζια και την Εύη Χαρακιανάκη να μας πει τι ακριβώς είχαμε και τα εγγένεια. Καλησπέρα, Εύη. Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα Νικολέτα. Βρισκόμαστε στην Ελότζια καθώς ολοκληρώθηκε το έργο για την ενεργειακή αναβάθμισή της που είχε ως στόχο την μετατροπή της, θα λέγαμε, σε ένα πράσινο κτίριο. Το ενεργειακό ζήτημα είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, είτε πρόκειται για νοικοκυριά είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, και αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο, ήταν μια από τις προτεραιότητες του Δήμου Ηρακλείου και ο σχεδιασμός αυτό ακριβώς αποσκοπεί να μειώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα. Και μαζί μου είναι και ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, αντιδήμαρχος Ηρακλείου, που θα μας βάλει λίγο στο κλίμα αναφορικά με το συγκεκριμένο έργο το οποίο έλαβε χώρα εδώ τους τελευταίους μήνες, περίπου ένα χρόνο περίπου, αν δεν κάνω λάθος, αντιδήμαρχε. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς συνέβη εδώ πέρα στο πλαίσιο του έργου. Είχαμε βάλει στόχο, όπως σωστά είπατε, και από σημειολογική άποψη, το Δημαρχείο της πόλης να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Πολύ πριν την ενεργειακή κρίση είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε προς το σκοπό αυτό, συνεργαζόμενοι με πολύ σπουδαίους φορείς, όπως είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Στη βάση αυτών των συνεργασιών μελετήσαμε τα περισσότερα κτίρια του Δήμου, τα βάλαμε σε ομάδες και ορίσαμε για κάθε ομάδα μια διαφορετική συνταγή και ξεχωρίσαμε κάποια, όπως το διοικητικό κτίριο της Οδού Ανδρόγειο που αναβαθμίστηκε ενεργειακά. Εκεί έχουν μεταφερθεί οι υπηρεσίες οι διοικητικές από το Δημαρχείο. Ακολουθεί το Παγκρίτιο Στάδιο που θα το δούμε τους επόμενους μήνες να ξεκινά. Και βέβαια βάλαμε στο στόχο μας και πολλά σχολεία, γιατί εκεί το ζήτημα είναι και να μειώσουμε την ενεργειακή κατανάλωση αλλά και να διδάξουμε στα παιδιά αυτό το νέο πνεύμα αναφορικά με την ενεργειακή λειτουργία των κτιρίων. Τι κάναμε τώρα στη Λότζια. Ναι. Δύσκολο κτίριο. Γιατί δεν πάβει να είναι από τα πιο σημαντικά της πόλης, αν όχι το σημαντικότερο. Αντικαταστήσαμε τα κουφώματα, ειδικό όλο το πλαίσιο και πολύ δύσκολη συνεργασία και με την αρχαιολογία στο συγκεκριμένο κομμάτι μέχρι να βρούμε αυτό που ακριβώς έπρεπε. Μπήκε αντλία θερμότητας, φωτοβολταϊκό σύστημα, LED εννοείται φωτιστικά με αυτοματισμούς ώστε να προσαρμόζονται από μόνα τους στις ανάγκες του κτηρίου και όλο το σύστημα ψύξης θέρμανσης είναι ενεργειακά το καλύτερο δυνατό, ώστε να παράγει το καλύτερο αποτέλεσμα χωρίς να ξοδεύουμε χρήματα. Οι εργασίες, κυρία... Αντιδήμαρχε, ναι. Πες Μπάμπη, ολοκλήρωση. Κυρία Αναστασάκη, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός χρονοδιαγραμμάτων, κύλησαν ομαλά. Και το δεύτερο ερώτημα είναι τι θα εξασφαλίσει, ποια είναι τα ωφέλη και τα οικονομικά, έτσι, σε επίπεδο οικονομικό για το Δήμο Ηρακλείου από αυτό το έργο. Αναφορικά με τα χρονοδιαγράμματα, ξέρετε ότι δεν τα πάμε καλά με τα χρονοδιαγράμματα. Γι' αυτό το ρωτάω. Τη συνάδελφό σα, την κυρία Χαρακιανάκη, ότι είναι μία αλυσίδα κάθε δημόσιο έργο από πολλούς κρίκους. Ένας να σπάσει, τότε το χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον δεν πάει καλά. Δηλαδή, η μελέτη χρειάστηκε αλλαγές. Χρειάστηκε αλλαγές. Η χρηματορροή ήταν σωστή. Πότε είναι, πότε δεν είναι. Ο εργολάβος είναι καλός, γιατί κάποιοι είναι λιγότερο καλοί, κάποιοι περισσότερο. Οπότε ένα από όλα να πάει στραβά σημαίνει ότι και οι χρόνοι πάνε στραβά. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, νομίζω ότι από τη στιγμή που παραδίδουμε σήμερα το ενεργειακά αναβαθμισμένο κτίριο, έχουμε πετύχει το ορόσημο που ήταν σχετιζόμενο με τη χρηματοδότηση, άρα σώθηκε το έργο, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και είμαστε ευχαριστημένοι. Θα συνεχίσει όμως να εργάζεται η τεχνική υπηρεσία στο κτίριο, κάνοντας επιπλέον πράγματα, γιατί ξέρετε υπάρχει το λογικό παράδοξο να μην χρηματοδοτούνται άλλες παρεμβάσεις πλην των ενεργειακών από τα προγράμματα, αλλά όμως οι υπηρεσίες και όλοι μας θέλουμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω από άποψη ανακαίνησης στα κτίρια. Άρα μπαίνουμε εμείς τώρα για να τη βάψουμε τη λότζια, για να κάνουμε κάποιες αναβαθμίσεις και σε ό,τι αφορά στα δίκτυα των υπολογιστών, που δεν σχετίζονται μεν με το ενεργειακό κόστος, αλλά θα ήταν άσχημο να επαναφέρουμε τον κόσμο και το κτίριο να έδειχνε παλιό ενώ δεν θα ήταν και να είχαμε και ζητήματα αναφορικά με τις καλωδιώσεις μας. Κύριε Αναστασάκη, να μιλήσουμε λίγο πρακτικά και να πούμε πρακτικά τι αλλάζει για τη Λότζια, τι αλλάζει για το Ηράκλειο με φόντο φυσικά την ολοκλήρωση αυτών των παρεμβάσεων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα όχι από τη Λότζια, από το Παγκρίτιο Στάδιο. Στο Παγκρίτιο Στάδιο, όταν θα κάνουμε την αντίστοιχη επέμβαση, το ενεργειακό κόστος από 250.000 ευρώ ετησίως θα πέσει στα 80. Τι σημαίνει αυτό? Εκτός από την εξοικονόμηση των 170.000 ευρώ κάθε χρόνο, καταφέρουμε να κάνουμε βιώσιμη την εταιρεία ανάπτυξη αθλητισμού του Δήμου. Γιατί όπως ξέρετε, κάθε εταιρεία δημοτική αξιολογείται αυτοτελώς. Αν είναι θετικός ο προϋπολογισμός της ή όχι. Άρα, αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα τι μπορούμε να καταφέρουμε. Στη Λότζια, με την παρέμβαση που κάναμε,
Και από τη στιγμή που θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με το φωτοβολταϊκό σύστημα, δεν θα χρειάζεται να ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ για τη λειτουργία από άποψη ψύξης, θέρμανσης, φωτισμού. Να μας πείτε λίγο και πόσο δύσκολο ήταν να υλοποιηθεί αυτό το έργο, με δεδομένο φυσικά ότι η Λότζα είναι και ένα αρχαιολογικό χαρακτήρα κτίριο. Η δυσκολία ήταν κυρίως σε ό,τι αφορά στα κουφώματα, μέχρι να βρούμε το κατάλληλο κούφωμα που να μην προσβάλλει ουσιαστικά τη φύση του μνημείου. Και κυρίως είχαν να κάνουν με την διαχείριση του κτηρίου αυτού καθεαυτού. Δηλαδή, έπρεπε να συγχρονίσουμε τις υπηρεσίες, να μεταφερθεί ένα τεράστιο αρχείο από το υπόγειο σε άλλους χώρους. Να πάνε οι υπηρεσίες στο κτίριο της Οδού Ανδρόγειο, που είναι εδώ στα 30 μέτρα, και αυτό έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά. Τέτοιου είδους ζητήματα κυρίως. Τεχνικά ήταν λιγότερα τα προβλήματα από τη στιγμή που άδειασε. Όσο παλεύαμε να το κάνουμε το έργο με τις υπηρεσίες μέσα, ήταν σχεδόν αδύνατο να το πετύχουμε στο λογικό χρονοδιάγραμμα. Κύριε Αναστασάκη, ουσιαστικά σήμερα είχαμε, ναι, είχαμε τα αποκαλυπτήρια της Λότζας μετά την ενεργειακή αναβάθμιση. Οι υπηρεσίες πότε θα επιστρέψουν τώρα κανονικά στα γραφεία τους, στα πόστα τους? Θα κρατήσουμε 1-2 μήνες ακόμα τις υπηρεσίες στην Ανδρόγειο. Ίσως να επιστρέψει ο Δήμαρχος τώρα μέχρι το τέλος χρονιάς, ώστε να τελειώσουμε αυτό που σας ανέφερα, δηλαδή τα δίκτυα και το βάψιμο, και να γυρίσουν πλέον σε μια ευπρεπισμένη και εμφανισιακά Λότζια. Άρα οι υπηρεσίες, κύριε Αναστασάκη, θα γυρίσουν όταν θα ξεκινήσει η νέα δημοτική αρχή και η νέα χρονιά, σωστά? Σωστά. Ας πούμε ότι ήταν ένα ωραίο δώρο για την επόμενη δημοτική αρχή. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα κάνουμε πολύ. Κάνουμε πολλά εγγένεια μετά τις εκλογές. Χθες ήμασταν και στην Αυγενική, θα κάνουμε κι άλλα. Όλοι με κοροϊδεύουν αυτό, μου λέει, δεν τις έκανες τις εγγενιάσεις πριν τις εκλογές. Δεν αγχωνόμασταν όμως. Τα κάνουμε στο σωστό χρόνο. Τα έχετε φυλάξει για μετά τις εκλογές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Για το τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και την Εύη Χαρακιανάκη.